λεπτά μόνο. 4 λεπτά είναι μια ζωή. Μια ζωή. Ναι. Το 4 όμως δεν είναι τυχαίο το νούμερο, έτσι. Να σου πω, το έχεις ξεπεράσει αυτό το 4.000. Ψυχολογικά ναι, το έχω ξεπεράσει. Νομίζω ήρθε η ώρα να το ξεπεράσεις κι εσύ. Εγώ το έχω ξεπεράσει. Γιατί το έχω ξεπεράσει πολύ πριν από σένα. Α, ναι, μπράβο. Ψυχολογικά. Παντρεμένος. Έτσι. Πώς βλέπεις τώρα πλέον τη ζωή σου με το survival? Θα ήθελες να κάνεις κάτι παραπέρα, δηλαδή να προχωρήσεις σε γάμο, έχεις σχέση? Εντάξει. Τώρα στο άμεσο μέλλον αυτό που με απασχολεί περισσότερο είναι επαγγελματικά και λιγότερο τα προσωπικά. Στην άκρη του μυαλού μου είναι και ο γάμος, αλλά όχι στα άμεσα σχέδιά μου. Βάζεις σε προτεραιότητα το γάμο ή να κάνεις οικογένεια παιδιά? Πιο πολύ με ενδιαφέρουν τα παιδιά και λιγότερο ο γάμος. Ναι. Γι' αυτό με ρωτάς συνέχεια που τι κάνει ο μικρός και τι κάνει ο μικρός. Πες μου κάτι. Σε σχολιάσανε πάλι περίεργα κάποιοι, επειδή ανέβασες μια φωτογραφία με τον Hugh Hefner. Για μένα καλά έκανες, γιατί είσαι από τους λίγους που τον ξέρουν προσωπικά. Τον ήξεραν προσωπικά. Πώς φαίνεται που ασχολούνται έτσι? Δεν άκουσα τα αρνητικά σχόλια, για να είμαι ειλικρινής. Έβαλα κάποιες φωτογραφίες από το Playboy Mansion και από το πάρτι του Hugh Hefner. Περισσότερο αστειευόμενος, και να τον αποχαιρετήσω μετά από τόσες μέρες. Είχατε δει πολύ κοντά με τον Hugh. Κοίταξε να δεις, δεν θέλω να πω ψέματα. Το Hugh Hefner δεν είναι εύκολο να τον πλησιάσεις. Είναι ένας άνθρωπος που περιστοιχίζεται από bodyguards και ήταν πραγματικά δύσκολο να έρθεις κοντά. Αλλά οι bodyguards περνάνε καλύτερα από ότι αυτός. Ξέρεις, εγώ είχα γράψει μια τάκα ότι δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιος που να πει ότι πήγε κάπου καλύτερα, έτσι. Εντάξει, είναι, για τα ελληνικά δεδομένα είναι κάτι απλησίαστο, κάτι μαγικό. Είναι πολύ μεγάλη εμπειρία. Φαντάζομαι ότι όσοι έχουν βρεθεί στο σπίτι και σε ένα από τα πάρτι του Μακαρίτη Hugh Hefner, ότι πραγματικά για όλους αυτούς και εμένα είναι μια ξέχαστη εμπειρία. Αν ήσουν μια γυναίκα, θα ήθελες να μένεις στη βίλα του? Δεν είναι και άσχημα. Όχι, να ήταν εν ζωή όμως. Να έχει φύγει, να σου έχει αφήσει τη βίλα και να έχει φύγει. Αχ, δεν το έχω σκεφτεί αυτό, πως θα λειτουργούσε αν ήμουν γυναίκα. Μπορεί να έμενα. Πολιτικά πως θα βλέπεις τα πράγματα? Από τότε που γύρισα από Άγιο Δομήνικο δεν βλέπω κάποια διαφορά σε σχέση με το πριν φύγω. Δηλαδή νομίζω τα ίδια είμαστε. Είναι καλύτερα να ζεις στην Ελλάδα ή είναι καλύτερα να ζεις στον Άγιο Δομήνικο πλέον? Ελλαδάρα μόνο. Α, ναι. Ελλαδάρα, ναι. Παρά τις δυσκολίες, παρά όλα αυτά, παρά την κρίση, παρά... Εντάξει, την Ελλάδα την αγαπάμε και καμία σχέση η φυσική ομορφιά της χώρας μας με τον Άγιο Δομήνικο. Πήρες τελικά 300.000 ευρώ, όπως λένε, ή πήρες λιγότερα? 300.000. Από πού? Από το Survivor. Όχι, 300.000. Πώς, θα σου ζητούσα δανεικά? Όχι. Ζητούσα δανεικά, αλλά... 100.000 νομίζω παίρνει ο πρώτος και δεν τα έχει πάρει ακόμα ο Αγγελόπουλος. Δεν τα πάρει. Όλοι το οικονομικό κομμάτι ήταν μια χαρά. Τι είναι αυτό που σου λείπει περισσότερο αυτή τη στιγμή στη ζωή και θα θέλεις να το κάνεις? Τι μου λείπει αυτή τη στιγμή, ένα παιδί. Θέλεις ένα παιδί? Και τώρα δεν συμφωνείς σύντροφος, θέλει πρώτα γάμο? Είναι παραδοσιακή. Εντάξει, δεν είναι έτσι κάτι τόσο απλό, αλλά είναι κάτι που το θέλω.